Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας πραγματοποίησαν όπως είχαν προγραμματίσει οι πράκτορες ΟΠΑΠ στην περιοχή της Μαγνησίας. Τα αιτήματά τους συγκεκριμένα και στέκονται κυρίως στη μείωση τζίρου, όπως είναι χαρακτηριστικά μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων και το διαχωρισμό ανάμεσα σε ανεμβολία τους και εμβολιασμένους για τους πελάτες τους. Προχώρησαν παράλληλα και σε στάση εργασίας σε επίπεδο Μαγνησίας, ενώ την ίδια ώρα συνάδελφοί τους στην Αθήνα βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γενικότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι πολύ σοβαρά για τον κλάδο μας. Έχουμε περάσει από ένα lockdown 6 μηνών για τα καταστήματά μας. Έχουμε περάσει μια περίοδο που κάποιοι συνάδελφοι έχουν μείνει χωρίς επιστρεπτές προκαταβολές. Έχουμε περάσει συνέχεια σε μέτρα να δουλεύουμε χωρίς καρέκλες και χωρίς τραπέζια. Και πλέον τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να διεξάγουμε εμείς όσον αφορά τα rapid test και για τους εμβολιασμούς. Και από Δευτέρα πλέον μόνο με εμβολιασμένους μέσα στα καταστήματά μας, η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Οι τζίροι μας καταραίουν, είμαστε κοντά στο 50% κάτω και σε μια περίοδο κοντεύουμε προς γιορτές, όπου εμάς γίνεται ένα μεγάλο κομμάτι του ετήσιου τζίρου μας. Είμαστε εδώ πέρα, όπως και πανελλαδικά αυτή τη στιγμή, όλοι οι πράκτορες με κλειστά τα καταστήματά μας σε προειδοποιητική στάση εργασίας μέχρι τις 3 η ώρα. Ήρθαμε στην Ομαρχία, συγκεντρωθήκαμε σαν κέντρο αποφάσεων του νομού ώστε να καταθέσουμε το ψήφισμά μας. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, ζητάμε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα καταστήματά μας ως take away για τους πελάτες οι οποίοι έρχονται, εξυπηρετούνται και φεύγουν πολύ σύντομα χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχων και προφανώς για τους πελάτες οι οποίοι είναι μέσα εννοείται να λειτουργούμε όπως και το υπόλοιπο λιανεμπόριο και με rapid test και με εμβολιασμένους. Είμαστε από τους ελάχιστους κλάδους του Ευρώπη που έχουμε τηρήσει στο απόλυτο τα υγειονομικά μέτρα και το λιγότερο που δικαιούμαστε με αυτό. Σε δεύτερη περίπτωση, η τζίρη μας είναι τόσο πεσμένη αυτή την περίοδο που χρειαζόμαστε άμεσα ενίσχυση από το κράτος. Το κομμάτι των επιστρεπτέων προκαταβολών που ο κλάδος πήρε και ελάχιστες, αλλά και πολλοί συνάδελφοι δεν τις έχουν πάρει καθόλου, είναι ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να ζητηθεί πίσω. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια ρύθμιση αυτή τη στιγμή για τα πάγια έξοδα τα οποία τρέχουν, η ΔΕΗ έχει αυξηθεί. Το επόμενο μήνα έχουμε να δώσουμε δώρα στους υπαλλήλους μας με τζίρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συντηρήσει τα ίδια τα καταστήματά μας. Η κυβέρνηση πρέπει να μας ακούσει και πρέπει να σταματήσει πλέον τη στοχοποίηση του κλάδου που αυτή τη στιγμή υφίσταται τα τελευταία 2 χρόνια. Πρακτικά, από την έναρξη της πανδημίας, πάντα ήμασταν στη δυσχερέστερη κατάσταση. Η αγορά άνοιξε με τη δυνατότητα click away, click in shop ή τη δυνατότητα να έχουν τα e-shop. Εμείς δυστυχώς, και ακόμα και εκείνη την περίοδο, συνεχίζαμε να είμαστε κλειστοί. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί take away στην εστίαση, σε εμάς δεν λειτουργεί take away. Αντιθέτως, πρέπει το σύνολο των πελατών μας να είναι εμβολιασμένοι. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι στα όρια της επιβίωσης και μάλλον την έχουμε ξεπεράσει. Επιβάλλεται να αρθούν κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Κατανοούμε την ανάγκη. Έχουμε αποδείξει ότι τα τηρούμε όλα τα μέτρα. Είναι γεγονός ότι δεν έχει αποδειχτεί ότι τα παρακτορία μας είναι χώρος μετάδοσης του ιού. Ούτε οι υπάλληλοι μας έχουν νοσήσει, ούτε οι ίδιοι οι πράκτορες έχουν νοσήσει, ούτε έχουμε λάβει μηνύματα από πελάτες ότι λόγω της παρουσίας τους εκεί έχουν φτάσει να έχουν νοσήσει. Οι πράκτορες ΟΠΑΠ κάνουν πάντως λόγο για μια πολύ δύσκολη περίοδο ό,τι αφορά στα οικονομικά τους και επισημαίνουν ότι το 30% από το παίξιμο που κάνουν οι παίχτες τους πηγαίνει στα κρατικά ταμεία. Εάν οι χώροι τους κλείσουν, όπως είναι χαρακτηριστικά, τότε πολλοί κόσμος θα βρεθεί στην ανεργία και σε κάθε περίπτωση θα πληγεί και ο κρατικός προϋπολογισμός λόγω της μείωσης παροχής ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ των άλλων.